του ΑΟΝ. Εδώ το φάουλ. Προς το δεύτερο δοκάρι, ο goalkeeper θα μαζέψει την μπάλα ο Χρήστος Μωυσίδης, αυτό το φάουλ που εκτέλεσε ο Σάβας Καρασαβίδης. Φάουλ με τον Εφίτσιο. Στέλιος Φίτσιος στο 9. Η εκτέλεση στον άξονα από τον Πασχάλη Παύλου, φεύγει μπάλα γκολ με την κοντινή παρέμβαση του Κοφοκότσιου. Από κοντά ο Κοφοκότσιος στέλνει μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα έφυγε από την αγκαλιά του Πασχάλη Παύλου και μπροστά από αυτόν ο Κοφοκότσιος θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Εφίτσιο με τη συμπλήρωση 9 λεπτών στο παιχνίδι. Μπάλα φεύγει από την αγκαλιά του γκολκίπερ και από κοντά ο Κοφοκότσιος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Κοντινή πάσα του Στεφανίδη δεξιότερα και κάθετη στην περιοχή προς τον Εμάνιμο. Η μπάλα εδώ περνάει και από κοντά το σουτ που πραγματοποιεί ο Σαββίδης. Νέο σουτ συνέχεια και από το Φίτσιο. Διπλή ευκαιρία αρχικά με τον Σαββίδη. Μπαλιά του Καρασαββίδη στον Καραμπουγιούκα, στα πλάγια αυτός. Με τη μία στον Παύλου, Δημήτρης Παύλου, ελιγμός του Παύλου. Απέναντι παλιά στον Καραμπουγιούκα, λίγο δυνατή ο Καραμπουγιούκας. Θέλει να γυρίσει, γυρίζει το δεύτερο δοκάρι ο Καραμπουγιούκας. Έρχεται ο Παύλου να σουτάρει ένα διαγώνιο στην περιοχή η μπάλα. Και τελικώς θα τη βγάλει κόρνερ ο Τσιμπούκας στην πίεση δευτερολέπτων. Η σέντρα του Μαρίνης, το δεύτερο δοκάρι. Περνάει μπάλα από δύο κεφάλια, τόσο του Βατίτσι όσο και του Γεωργιάδη. Ο Καραμπουγιούκας γεμίζει προς το Βατίτσι. Η κεφαλιά του Βατίτσι στην αγκαλιά του Μωυσίδη. Στεφανίδης θα σουτάρει άστοχα. Άου την μπάλα. Επιστροφή για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Εδώ στην Εκουρμίστρα με τον Κοφοκότσιο να τρώει σπόρια. Ο Μαρίνης εκτελεστής του φάουλ απέναντι από το τριμελές τείχος στο οποίο στήθηκαν οι φιλοξενούμενοι. Η εκτέλεση στα χέρια του Μωυσίδη. Ο Σταθόπουλος. Σταθόπουλος από μακριά. Τολμά το σούτο Σταθόπουλος και η μπάλα λίγο έξω από την αριστερή δοκό. Χειροκροτήματα και πάλι για την προσπάθεια των παικτών της Εκορμίστας στο σούτ του Σταθόπουλου. Έστειλε την μπάλα στον Παύλου. Η σέντρα του Παύλου προς τον Ιβατίτσι, βγήκε ο γκολκίπερ ο Μωυσίδης, μαζεύει την μπάλα. Έχασε την μπάλα ο γκολκίπερ ο Μωυσίδης. Έτσι ο Βατίτσις τώρα. Ο Βατίτσις, πέφτει ο Βατίτσις, κρατά την ισορροπία του. Σουτάρει, κόβει ο Κοφοκότσιος και μαζεύει ο Μωυσίδης. Ιδανική ευκαιρία στο 66 λεπτό για τον Εσπύρο Βατίτσι. Στο 66. Γιος ενός πολύ μεγάλου στράικερ για τον αγώνα Εκορμίστας τη δεκαετία του 90, ο Αλέξανδρος Βατίτσης, γιος, πατέρας του Σπύρου Βατίτσι, μεσουράνησε τη δεκαετία του 90, 500 γκολ στα 20 χρόνια θητείας του στο ποδόσφαιρο και μάλιστα πέτυχε 163 γκολ μέσα σε μία διετία ο Αλέξανδρος Βατίτσης, πατέρας του Σπύρου Βατίτσι. Να έχει λάβει θέση ο Μάριος Σολάκης για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Αριστερά και πλάγια. Η εκτέλεση καλή στην περιοχή. Αποκρούει με γροθιές ο γκολκίπερ. Ο Πασχάλης Παύλου. Ο αρχηγός των γηπεδούχων. Κατά ανάγκη γκολκίπερ. Εκτελεί αυτό το φάουλ. Ευθύβολο σούτ από τον Κοφοκότσιο. Μπήκε στο χέρι της μπάλας Στεφανίδης. Δεν τη βρήκε με το κεφάλι. Out. Η σέντρα του Παύλου προς τον Καραμπουγιούκα. Τσιμπούκας κόβει. Και ο Μάνιμος περαιτέρω. Κατεβάζει ο Βατίτσης. Μακρινό σούτ από τον Εβατίτσι. Θα αναγκάσει τον Μωυσίδη να αποκρούσει σε κόρνερ. Μια κυμπάλα σκάει μπροστά του και τον αναγκάζει σε απόκρουση σε κόρνερ. Το μακρινό σούτ του Σπύρου Βατίτσι. Οι οποίοι θα εντείνουν τις προσπάθειές τους. Την προσπάθειά τους να φέρουν το ματς στα ίσα. Γεμίζει ο Παύλος αυτό το κόρνερ. Υπάρχει κεφαλιά εδώ από τον Κουκουβέτσιο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μωυσίδη. Με το στήθος ο Βατίτσης. Ο Καρασαβίδης προς το Βατίτσι. Βγαίνει και ο Σωμάδης. Ο Μαμάια στην κεφαλιά. Ο Βατίτσις θα σουτάρει, ο Βατίτσις 1-1, ο Βατίτσις στο 77, ο Σπύρος Βατίτσις, ένα δείγμα κλάσης από το Σπύρο Βατίτσι, απείλησε 2-3 φορές και στο 77 ισοφαρίζει σε 1-1 με τη βολίδα έξω από την περιοχή, λίγο έξω από την περιοχή, ο Σπύρος Βατίτσις φέρει το μάτς στα ίσα, μπερδεύτηκε ο Παύλου, ο Δημήτρης και κόβει ο Μαμάλιας. Διορθώνει ο Βατίτσις. Παύλου με το Βατίτσι. Βατίτσι στην περιοχή ο Βατίτσις. Πλασάρει ο Βατίτσις. Επιθετικό φάουλ. Το αφήνει την μπάλα ο Καρασαβίδης. Τη βγάζει την παλιά στο Χατζιορδανή στα πλάγια. Τρέχει ο Νεοϊσελθόν.
Γίνεται κάτοχος μπάλας μπροστά του Μαμάλιας. Η σέντρα προς τον Καραμπουγιούκα. Η μπάλα νομίζω βρίσκει το δοκάρι. Γυρίσμα της μπάλας, ο Μωυσίδης μαζεύει. Εδώ ο σκόρερ της αναμέτρησης για λογαριασμό της Κορμίστας, ο οποίος δροσίζεται στον πάγκο. Έκανε το 1-1 στο 77. Να επαναλάβω για μια ακόμη φορά. Γιος ενός πολύ μεγάλου στράικερ για το επίπεδο της δεκαετίας του 90 του Αλέξανδρου Βατίτσι. Το ισόπαλο αποτέλεσμα οδηγεί στην παράταση. Τελευταίες προσπάθειες από τις ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Μπάλα περνάει παράλληλα, στρώνεται από τον Πόψιο. Σουτ και αυτό κόβεται. Νέο σουτ δυνατό. Ψηλά από τον Σαλονικιό, ψηλά από τα γκολπόστ. Βατίτσις με την κεφαλιά πάσα του Χατζηγιορδανίδη. Πλασάρει ο Χατζηγιορδανίδης και χάνει μια ιδανική στιγμή σε αυτό το φάουλ. Και έχει δυσγεμίζει. Ο Παύλου χάνει την μπάλα από τα χέρια του και τον γκολ από το Μάνιμο. Τον Ηλία Μάνιμο. Φεύγει μπάλα από τα χέρια του Πασχάλη Παύλου και από κοντά ο Ηλίας Μάνιμος είναι αυτός που θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 4ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Από το φάουλ, το μακρινό φάουλ από τη μεσαία γραμμή με κόντρα τον ήλιο, δεν αποκρούει σωστά ο Πασχάλης Παύλου. Σταθόπουλος έχει δυνατή εκτέλεση, πολύ δυνατή. Ο Καρασαβίδης έφερε την μπάλα στην περιοχή, πήγε να κάνει ένα γυριστό σουτ. Εδώ υπάρχει σουτ βέβαια, τον Καρασαβίδη, άου την μπάλα. Περνάει, βρήκε τον Καρασαβίδη, η σέντα του Καρασαβίδη, ο Χατζηγιορδανίδης με τον Βατίτσι. Βατίτσις, θα σουτάρει ο Βατίτσις, αποκρούει ο Μωυσίδης και μακριά η μπάλα από τον Σακόλη. Νέα μεγάλη ευκαιρία, συρτή μεταβίβαση προς την περιοχή, κόβεται και αυτή. Φαχουρίδης, σουτ του Φαχουρίδη, άστοχο, out.